Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Γράφω ότι είμαι live, αλλά δεν βλέπω ούτε έναν άνθρωπο. Τι γίνεται? Α, ήρθαν οι πρώτοι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, 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 Σάλτας. Καλημέρα, Αναστασία Γούτου, μιλάω στο Instagram. Καλημέρα, Δώρα Δημουλιά. Καλημέρα Νίκη Καραγεωργή, καλημέρα Μαρία Ρους 90, καλημέρα Χαραηλία Ηρακλέους, καλημέρα Λίσα Κάτι, καλημέρα Άγγελος 916, καλημέρα Άκη φίλε μου λέει, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα Παντελίνα Παπ, καλημέρα Τζουλισκό, Φλόριντα Μπρέγκου, Κική Δεμετζίδου, Στεφανία, με κάτω Παύλα, από Ολλανδία λέει καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, Αγγελική Πάνου καλημέρα, Νικόλ Γιαννοπούλου καλημέρα, Άρης Κάπας καλημέρα, Ελιάνα Αγγέλ καλημέρα, αυτοί ήταν όλοι στο Instagram, πάμε να πούμε και καλημέρα στο Facebook, Τζένι Δημακάκου καλημέρα, καλημέρα Χέιντι Τσαούσι, καλημέρα Λίτσα Κακαλή, καλημέρα Vivian Stark, συγγνώμη άμα βάζω λάθος τόνους, καλημέρα Αναστασία Σκοτ, καλημέρα Ιωάννα Ανδεϊκοπούλου. Σταμάτα να μαγειρεύεις όταν βγούμε πάλι. Σήμερα η συνταγή μας είναι πάρα πολύ healthy και light. Θα κάνουμε γαριδό μακαρονάδα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε σε ένα τέταρτο γίνεται. Η πιο τελεία γαριδό μακαρονάδα ever, οπότε δεν είναι τίποτα. Μέλανη Θεοδόρου, καλημέρα από Αυστραλία. Τάσος Θεοδοσίου ή Τάς Θεοδοσίου, hi from Australia. Σε περιμέναμε χθες το βράδυ. Παιδιά, χθες το βράδυ δεν μπόρεσα. Συγγνώμη. Και γενικά αυτή τη βδομάδα λίγο πρέπει να προσέχουμε. Είναι μεγάλη βδομάδα, νηστεύει ο κόσμος. Οπότε γενικά το όλο μοτίβο θα είναι νηστίσιμο. Θα κάνω και κάνα δύο συνταγές με νηστίσιμες. Αλλά όλη τη βδομάδα λίγο πολύ προσέχουμε αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη βδομάδα θα το ξεσκίσουμε. Μαρία Αντωνίου καλημέρα. Hello from Cyprus, γεια σας. Καλημέρα Ουζουνόγλου Κατερίνα. Μαρία Ελευθερία Σκορδιλάκη καλημέρα. Έλενα Καλικάκη, Τέλειος ο Μουσακάς, Τέλεια Μπουγάτσα, γεια σας. Πάμε ξανά στο Instagram, ωραίο φαγητό κάνεις λέει ο Μόκας, ευχαριστώ. Σήμερα θα έτρωγα γαριδό μακαρονάδα σήμερα παιδιά. Η Βάια Θανασοπούλου καλημέρα να αρχίζει να γράφει τη μετάφραση. Face is a Louis, hello from Ohio, wow. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο σήμερα για τη συνταγή μας. Θα φτιάξουμε γαριδό μακαρονάδα. Θα σας δείξω πως η συνταγή αυτή χρειάζεται ουσιαστικά ένα τέταρτο για να γίνει. Άντε το πολύ 20 λεπτά, άμα αργείτε πάρα πολύ στη διαδικασία. Επειδή συνήθως οι γαριδό μακαρονάδες που τρώμε είναι μία άνοστη μακαρονάδα με λίγη ντομάτα μέσα και στο τέλος από πάνω κάτι γαρίδες. Σήμερα θα σας δείξω την πιο ποιοτική γαριδό μακαρονάδα που μπορείτε να κάνετε σπίτι, που ουσιαστικά θα έχει γεμάτη γεύση από γαρίδες. Άσχετα αν έχετε 3-4 γαριδούλες στο σπίτι, μπορείτε να φτιάξετε μία γαριδό μακαρονάδα super duper, να έχει την απόλυτη γεύση και ουσιαστικά να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Η συνταγή που θα κάνουμε είναι για δύο, γιατί την όλη φιλοσοφία της συνταγής την έχω δημιουργήσει για ζευγαράκια. Δηλαδή, γαριδό μακαρονάδα κάνεις γιατί θες να κάνεις την κοπέλα σου, να μοιραστείτε και το ένα και το άλλο. Δυστυχώς δεν μπορείτε να την κάνετε επί τέσσερα, πρέπει να κάνετε δύο φορές τη δόση, γιατί όλα γίνονται σε ένα τηγάνι. Τα ζυμαρικά βράζουν μαζί με τη σάλτσα ντομάτας, όλα μαζί, δεν βράζουμε ξεχωριστά, σουρώνουμε τα ζυμαρικά και τα βάζουμε μέσα. Οπότε γενικά τη συνταγή την κάνετε και την κάνετε όπως ακριβώς θα σας τη δείξω εγώ. Λοιπόν, έχουμε 10.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή σύνολο, 7.100 στο Facebook, 2.977, 3.000 στο Instagram, οπότε έχουμε 10.100, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μάρκος Παπακοσταντίνου, Μάρκο μου, πού είσαι αγοράκι μου? Μας έχεις λείψει λίγο, γράψε και εσύ ότι σου έχουμε λείψει κι εμείς. Η Νταϊάννα Αλεξάκη μπήκε κι αυτή. Όλοι μπήκατε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Δεν ξέρω σήμερα άμα θα ξεκινήσω από εδώ ή από εδώ. Νομίζω ότι άμα ξεκινήσω από εδώ θα είναι καλύτερα σήμερα. Γιατί από εδώ μπορώ και να σας δείχνω τα υλικά μου, εδώ. Και επειδή θα παίζουμε όλη την ώρα και εδώ, νομίζω ότι θα πάει καλύτερα. Καθίστε να βάλω το φως μου άμα είναι. Θα το βάλω εδώ. Όπα. Α, τέλεια. Άμα βάλω το φως μου εδώ, νομίζω πως ουσιαστικά θα έχουμε και πολύ καλό φως εκεί πέρα που ψήνουμε
και θα μπορούμε να φαινόμαστε και καλύτερα εδώ πέρα. Τέλεια. Άρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Το μόνο που έχω κάνει, έχω εκτυπώσει συνταγή από το site και έχω μαζέψει τα υλικά. Και θέλω να σας πω ότι η συνταγή και να γίνει δεν θέλω να σας φοβίζει, γιατί αν και στο μυαλό μας έχουμε ότι η γαριδομακαρονά δεν είναι κάτι γκουρμέ, η γαριδομακαρονά δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο για να τη φτιάξετε, αρκεί να ξέρουμε ακριβώς λίγο τη φιλοσοφία της συνταγής. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις γαριδούλες. Οι γαρίδες που θα χρειαστούμε για να κάνουμε γαριδομακαρονά δεν είναι γαρίδες μικέλιφος. Σε περίπτωση που έχουμε τα γαριδάκια τα καθαρισμένα, δυστυχώς η γαριδομακαρονά δεν μπορεί να βγει τόσο νόστιμη. Οπότε είτε πάρετε μικρές, είτε πάρετε μεγάλες, είτε οτιδήποτε γαρίδες έχετε, γι' αυτό φωνάζουμε μια ζωή και λέμε κρατήστε τα τσόφια από τις γαρίδες στην κατάψυξη, πηγαίνουν πάρα πολύ, θα τα χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, είναι η στιγμή που ουσιαστικά το κέλυφος της γαρίδας θα μας κάνει τη γαριδομακαρονά νόστιμη. Οπότε δεν με ενδιαφέρει αν είναι μικρές οι γαρίδες ή μεγάλες, με ενδιαφέρει απλά να έχουν ουσιαστικά πάνω το τέτοιο, το τσόφλι τους. Την καρκάσα τους. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα κάνω εδώ είναι να ξεκινήσω με τις γαρίδες. Όπως βλέπετε, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα μα τίποτα, γιατί όντως θέλω να σας δείξω ότι κι εσείς σε real χρόνο, άμα δεν έχετε τίποτα έτοιμο, μπορείτε όντως να φτιάξετε αυτή τη γαριδομακαρονάδα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κόψω τα κεφάλια της γαρίδας. Εδώ βγάζω τα κεφάλια, ξέρω μπορεί να είναι λίγο αειδιαστικό, αλλά για να κάνετε γαριδομακαρονάδα πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Και να σας πω ότι η γαρίδα έχει γεύση σε αυτό το σημείο. Το κεφάλι είναι το πιο γευστικό σημείο της γαρίδας. Εγώ άμα τις κάνω τηγανιτές στις γαρίδες τρώω και τα ποδαράκια και τα κεφάλια, μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι το πιο γευστικό κομμάτι. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλια για να κάνουμε τη συνταγή μας. Οπότε, βγάζω τα κεφάλια εδώ πέρα και έχω μια κατσαρόλα. Σε ένα τέταρτο, μη σας φοβίζει αυτό που κάνω, σε ένα τέταρτο θα γίνει η συνταγή μας. Λοιπόν, ρίχνω τα κεφάλια μέσα και ουσιαστικά το μόνο πράγμα που θα κάνω είναι να καθαρίσω και το τσόφλι εδώ. Καθαρίζουμε και το τσόφλι, όλη η γεύση είναι εδώ. Πολύ εύκολα, απλά καθαρίζουμε, εδώ και εδώ. Σαλαλάλα. Τι λέει ρε παιδιά, καλημέρα. Μία γαρίδα έτοιμη, δύο γαρίδες πλύνουν μετά, θα καθαρίσουμε και το τεράκι, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πολύ εύκολα βγάζουμε τις καρκάσες, συγγνώμη είναι και ενός χρόνος. Απλά δεν ήθελα να τις έχω καθαρισμένες και να σας πω έχω χωρίσει τις γαρίδες τσόφια και τέτοιο και σάρκα, γιατί ήθελα να σας δείξω ότι όντως η διαδικασία είναι τόσο απλή που δεν θέλω να κάνετε τίποτα λάθος. Είναι τόσο εύκολο. Πολλά έχουμε να κρατήσει έτσι κανένα 30 λεπτό, 45 λεπτό, γιατί θα λέμε και τα δικά μας. Αλλά ουσιαστικά μετά από αυτό θα φάμε την πιο νόστιμη γαριδομακαρονάδα ever. Οπότε αξίζει ο κόπος πραγματικά να κοιτάξετε την συνταγή. Λοιπόν, συνεχίζω να καθαρίζω εδώ. Σήμερα θα κάνω και το βράδυ live, 100%, χθες δεν έκανα, συγγνώμη, αλλά δεν μπόρεσα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, συνεχίζω να καθαρίζω τις γαρίδες, πω πω, αυτές είναι ψωμωμένες, έχουμε και τέτοιο, και χαβιάρι. Τώρα θα γράψω από κάτω κάτι άλλο έχουμε, και από αυτό έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζω, μεταξύ να σας πω κάτι που παρατήρησα σήμερα, τρελό έτσι. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει εσείς. Μπορεί να είναι στο μυαλό μου, μπορεί να είναι ιδέα μου. Αλλά αυτό που λένε ότι επειδή καθόμαστε σπίτι, άρχισε να καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Βγήκα το πρωί στο μπαλκόνι. Που, εντάξει, εγώ ξυπνάω νωρίς, 5, 5,5, 6. Και έτσι πήρα μια ωραία ανάσα το πρωί. Και ήταν τόσο γεμάτος ο αέρας που πραγματικά μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό. Που εγώ στο χωριό, ο Βερτίσκος είναι το χωριό μου, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα μεγάλωσα μικρός, τα καλοκαίρια μου. Και θυμάμαι, ας πούμε, το πρωί στο χωριό που ξυπνούσα και έτρωγα βουτυράκι με μέλι και ψωμί και το γάλα μου. Πάντα ήταν αυτός ο αέρας, ο τόσο πλούσιος που έλεγες μέσα σου: πω πω Παναγία μου, αυτόν τον αέρα θέλω. Τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι στον κόσμο. Και πραγματικά νομίζω ότι άρχισε να καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, έχω βάλει μέσα κεφάλια και τις καρκάσες από τις γαρίδες. Νούμερο ένα στάδιο. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα προσθέσω ένα ζωμό λαχανικών. Σε περίπτωση που νηστεύω, σε περίπτωση που δεν νηστεύω, μπορείτε να βάλετε έναν ζωμό κοτόπουλο, εδώ. Και θέλω ακριβώς, και όταν λέω ακριβώς, το τονίζω, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, 750 γραμμάρια νερά και εδώ μέσα. Οπότε, έχω ζεστό νερό, εδώ, 750, αυτό παίρνει 300 περίπου. Να, γι' αυτό ποτέ δεν δίνω συνταγές σε κούπες, γιατί άλλη κούπα παίρνει 300, αυτή είναι 320 τώρα, έτσι όπως το έβαλα.
640 και λίγο ακόμα, άλλα 100 εδώ, 750. Γι' αυτό ποτέ με ποτέ στις συνταγές της ζαχαροπλαστικής δεν δίνω τη συνταγή σε κούπες, γιατί άμα δώσω μία κούπα αλεύρι, μία κούπα βούτυρο, δεν πρόκειται να βγει ποτέ η συνταγή, γιατί οι κούπες με κούπες διαφέρουν. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το νεράκι μου που έριξα είναι βραστό, βράζει. Σε περίπτωση που δεν έχετε εσείς βραστό νερό, βραστήρα, θα βάλετε κανονικά κρύο νεράκι και θα περιμένετε να πάρει μία βράση. Τώρα, βάζω την κατσαρολά μου πάνω στη φωτιά, ανάβω το μάτι μου εδώ και θέλω να σιγοβράσω, να ανοίξω και αυτό εδώ, να αρχίζει να ζεσταίνεται. Τέλεια. Και θέλω να σιγοβράσω τις γαρίδες μου μαζί με το ζωμό και το νερό, τις καρκάσες. Καθώς βράζουν οι γαρίδες, θα κάνουν το νεράκι λίγο ροζουλί, γιατί βγάζουν το κόκκινο χρώμα και ουσιαστικά θα κάνουμε έναν αρωματικό ζωμό γαρίδας. Εκεί μέσα θα βράσουμε τα ζυμαρικά μας, οπότε τα ζυμαρικά θα γίνουν τέλεια. Έχω μια κοκκινίλα εδώ. Δεν πειράζει. Συνεχίζω την συνταγή. Να χαμηλώσω λίγο εδώ γιατί φαίνεται το φανελάκι από πάνω. Έχω βάλει φανελάκι στα φώτα για να κάνει, να διαχέεται το φως. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, και από τη στιγμή που βάλαμε να βράσουμε το νεράκι μας με το ζωμό, να σας πω μια μικρή θεωρία. Δεν σημαίνει ότι άμα βράσω μία ώρα το ζωμό μου μαζί με το νερό και τις καρκάσες θα πάρω ένα πιο γευστικό ζουμί. Λάθος. Όλα τα μαλάκια, αστακοί, γαρίδες, καραβίδες και όλα αυτά, σε περίπτωση που τα βράσω πάνω από 25-30 λεπτά, αυτό το λέω και για τους μάγειρες, να το γνωρίζουν γενικά, ο ζωμός μας πικρίζει, γιατί βγάζει αμμονία η γαρίδα, ακόμα και μπίσκοτα να ετοιμάσουμε, αν βράσουμε πάρα πολύ ώρα τις καρκάσες, στο τέλος η σάλτσα μας χαλάει. Οπότε, πολύ σημαντικό είναι εδώ πέρα να βράσουμε 10-15 λεπτάκια, δεν χρειάζεται. Σε 10-15 λεπτάκια το ζουμί θα έχει πάρει όλη τη γεύση και ουσιαστικά θα το σουρώσουμε για να ρίξουμε μέσα τα ζυμαρικά μας και να τα βράσουμε. Λοιπόν, τώρα, καθίστε να αλλάξω μία μεριά, θα πάω από εδώ. Τώρα θα μου πείτε γιατί άλλαξε μεριά. Νομίζω τελικά ότι από εδώ είναι καλύτερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο ίδιο ξυλοκοπής είναι που είναι λερωμένο. Πάμε να καθαρίσουμε τις γαρίδες μας. Αυτό που θα κάνω στις γαρίδες, ξέρω βλέπετε τα σκουπίδια εδώ πέρα, δεν πειράζει. Και εσείς έτσι θα το κάνετε. Λοιπόν, τις κόβω στη μέση. Αφαιρώ εδώ πέρα το εντεράκι, αυτό που δεν μας αρέσει. Εδώ και εδώ. Και αφήνω στην άκρη. Κόβω στη μέση. Εγώ πάντα τις γαρίδες τις κόβω έτσι στη μέση, γιατί καθώς τις τηγανίζονται στο μισό χρόνο, παίρνω πολύ περισσότερη ποσότητα στο μάτι, γιατί το μάτι είναι αυτό που είναι σημαντικό, γιατί κατευθείαν πολλαπλασιάζονται οι γαρίδες, γίνονται διπλάσιες. Τώρα θα κάνω μια γαριδομακαρονάδα και βάλω δύο γαρίδες στον καθένα για να φάει, είναι σαν να μην του έχω βάλει τίποτα. Ενώ με το βάλω τέσσερις γαρίδες, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα άρχισε κάτι σοβαρό να γίνεται. Βέβαια εδώ πέρα έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 γαρίδες, 7, οπότε θα πάνε 6-7 κομμάτια στον καθένα γιατί τα κόβω στη μέση. Τέλεια. Λοιπόν, καθαρίζω εδώ το εντεράκι με το μαχαίρι μου, το βγάζω στην άκρη, φέρνω τα σκουπίδια, ξέρω δεν είναι ωραίο, κανονικά θα θέλατε όλοι να τα έχω καθαρισμένα γιατί δεν τα βλέπετε, αλλά πρέπει να το δείτε γιατί και εσείς θα το περάσετε στο σπίτι, οπότε γιατί να σας το δείξω. Λοιπόν, κόβω εδώ πέρα, βγάζω το εντεράκι, εγγυημένα σας λέω ότι θα είναι η πιο ωραία γαριδομακαρονάδα που έχετε φάει. Ακόμα μόνο άμα κάποιος κάτσει να κάνει μία μπισκ ολοκληρωμένη μπορεί να βγάλει μία πιο νόστιμη σάλτσα, αλλά με μία μπισκ ολοκληρωμένη κατευθείαν η συνταγή μας πάει στο 2ωρο, γιατί χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα λαχανικά να κάνουμε ένα πιο ζεστό και πιο γεμάτο ζουμί. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε αυτό στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε σε τέτοιο έξοδο όταν μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία τόσο απλά. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό το ξύλο κοπής είναι αρκετά βρώμικο. Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω άλλο. Οπότε τι θα κάνω. Θα πάει κατευθείαν στη λάτσα. Εδώ. Φύγαν όλα τα εσωτερικά από τη γαρίδα. Βάζω τις γαριδούλες μου πίσω εδώ. Σε ένα πιατάκι. Τέλεια. Αυτό πάει σκουπίδια, εδώ, και αυτό πάει στράτσα. Και τώρα θα ξεπλύνουμε λίγο τις γαρίδες. Απλά, κανονικά να σας πω, δεν θα έπρεπε να τις ξεπλύνουμε καθόλου, γιατί δεν θέλουμε να τραβήξουν υγρασία. Απλά θα σιγουρευτούμε ότι άμα τις ξεπλύνουμε θα τις στραγγίξουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε τις ξεπλύνω λίγο με νεράκι εδώ. Τέλεια. Και άμα προσπαθήσετε να βγάλετε την υγρασία τους πάνω σε χαρτάκι, αυτό που θα καταφέρετε είναι το χαρτί όλο να μείνει πάνω στις γαρίδες. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να τις βάλω σε μια πατσέτα εδώ.
να τις πατήσω καλά, εδώ με την πετσέτα. Να βγάλω την παραπανήσια κερασία γιατί δεν τη χρειάζομαι. Εδώ και στο ίδιο πιατάκι. Πιατάκι, εδώ και εδώ. Βλέπετε, δεν θέλω καθόλου υγρασία να έχουν οι γαρίδες. Τις βάζω στο πιατάκι, προσθέτω αλάτι και πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να σουτάρουμε τις γαρίδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Γιατί τις γαρίδες δεν μπορώ να τις βράσω μαζί με τα ζυμαρικά. Άμα τις βράσω, οι γαρίδες θα γίνουν στόκος, δεν θα τρώγονται, θα χάσουν όλη τους τη γεύση, θα χάσουν το δάγκωμα, θα χάσουν τη θάλασσα που έχουν μέσα. Οπότε θα είναι άγευστες. Οπότε τι κάνω, σουτάρω ένα λεπτό, τις αφήνω στην άκρη και τις προσθέτω στο τέλος καθώς σερβίρω τα ζυμαρικά μου. Οπότε, ελαιόλαδο. Λίγο, όσο πολύ δεν χρειάζεται. Ίσα-ίσα, όσο λαδάκι θέλουν οι γαρίδες θα το τραβήξουν. Αλατάκι. Νομίζω ότι τελικά έκανα λάθος που πήγα από εκεί την κάμερα. Πρέπει να τη φέρω από εδώ, οπότε θα αλλάξω το φως μου πάλι. Και πιπέρι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τίποτα άλλο. Οπότε γυρνάω εδώ. Μια χαρά φαίνονταν και εδώ. Οπότε κάτσε να φέρω και εδώ. Εδώ είμαστε. Πάλι φαίνεται μια χαρά. Όλα καλά. Νομίζω δηλαδή. Για εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ πέρα τις γαρίδες με το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι και όπως θυμάστε είχα βάλει εδώ πέρα το τηγανάκι μου να καίει. Θα σουτάρω τις γαρίδες πάρα πολύ λίγο χρόνο, εδώ. Και όπως βλέπετε το τηγάνι μου δεν το ανακατεύω. Εδώ είμαστε. Οι γαρίδες είναι πάρα πολύ ξεχωριστά μεταξύ τους, δεν κολλάει μία με την άλλη, ο ζωμός μου εδώ πέρα γίνεται, κοιτάξτε, μπράβο. Θα το σουρώσω σε λίγο, όπως σας είπα δεν θέλω να το βράσω πάρα πολύ όλα, ίσα ίσα θέλω πολύ λίγη ώρα να το βράσω και οι γαρίδες δεν τις ζορίζω, δεν γέμισα το τηγάνι μου με λάδι, έχω βάλει ελάχιστο λαδάκι, οπότε να τις γυρίσω και την άλλη εδώ, θέλω να πάρουν ωραίο χρώμα και να θυμάστε ότι άμα το τηγάνι σας είναι καυτό, και οι γαρίδες σας έχουν λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι, όταν τις πλύσετε με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά απλά τις σοτάρουμε λίγο να καραμελώσουν. Ένα κόλπο είναι ότι βάζουμε και λίγο ζάχαρη καμιά φορά για να καραμελώσουν ακόμα περισσότερο, αλλά δεν θα το κάνετε τώρα. Είναι ότι παίρνουν τη γεύση αστακού. Δηλαδή, όντως η γαρίδα γίνεται ένα άλλο υλικό. Άμα δεν έχει υγρασία όπως τη σουρώσαμε πάνω και ρίξουμε μόνο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι κατευθείαν η γαρίδα, παίρνει όλα τα αρώματα που θέλουμε, γίνεται άλλο πράγμα, δεν έχετε φάει τόσο ποιοτική γαρίδα και εδώ πέρα δεν τις ψήνουμε 100%, τις αφήνουμε ελάχιστα να κρατάνε γιατί όταν τις ρίξουμε μετά μέσα στο φαγητό μας που καίει θα συνεχίσουν το ψήσιμο, οπότε δεν θέλουμε να παραψηθούν. Κοιτάξτε εδώ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, λίγο ακόμα εδώ και είτε θα σβήσετε τις γαρίδες με αλκοόλ τώρα είτε θα σβήσετε μετά το κρεμμυδάκι σας. Τι θέλετε. Εγώ θα σβήσω το κρεμμύδι. Λοιπόν, να πάρω ένα πιατάκι καινούριο, εδώ. Εδώ. Θα βάλω τις γαρίδες μου μέσα. Τις έψησα, είναι πεντανόστιμες, μην αρχίζετε να τις τρώτε τώρα έτσι όπως είναι, τις θέλουμε για τη συνταγή. Οπότε τι έχουν κάνει, έχουν βγάλει ωραίο ζουμάκι και άρωμα μέσα στο τηγάνι. Οπότε το τηγάνι τι κάνουμε, δεν το καθαρίζουμε. Συνεχίζουμε τη διαδικασία, εδώ είναι οι γαρίδες μου, αυτές, τις βγάζω στην άκρη. Εδώ είμαστε. Και προσέξτε, όση ώρα έχουμε βάλει το ζωμό, δεν θέλουμε ο ζωμός να βράζει πάρα πολύ δυνατά, γιατί αν βράζει πάρα πολύ δυνατά, τι θα γίνει, θα συμπυκνωθεί το νερό, οπότε δεν θα έχουμε νερό τελικά να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Οπότε χαμηλώνω τη φωτιά τώρα. Δηλαδή είναι στο χαμηλό, ίσα ίσα που σιγοβράζει. Θέλουμε 10 με 15 λεπτά. Λοιπόν, οι γαρίδες είναι εδώ, τις αφήνω στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Άλλο να ξυλοκοπήσω. Εδώ. Αυτό. Τέλεια. Άλλο ένα μαχαιράκι. Εδώ. Και λέω στη συνταγή χρησιμοποιούμε ένα κρεμμύδι. Αυτό το κρεμμύδι είναι τεράστιο. Οπότε θα βάλω το μισό. Μισό κρεμμύδι. Εσείς θα βάλετε ένα γιατί το κρεμμύδι που θα χρησιμοποιήσετε είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, το ψιλοκόβουμε. Εδώ. Αυτή η συνταγή χωρίς κρεμμυδάκι δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε για την κοπέλα σας και δεν τρώει καθόλου κρεμμύδι και σκόρδο, φροντίστε να καραμελώσετε καλά το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τώρα, άμα δεν θέλει με τίποτα κρεμμύδι, γιατί έχετε σκοπό μετά να κάνετε δουλίτσα, μην βάλετε καθόλου, απλά θα χάσετε λίγο σε γεύση. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αλλά... Ναι, δεν έπρεπε να πω αυτό που είπα. Όλα καλά, η ζωή είναι καλή. Λοιπόν,
Το κρεμμύδι μας είναι εδώ, οπότε πάμε λίγο στο τηγανάκι μας πίσω. Το τηγανάκι μας καίει, έχουμε ψήσει τις γαρίδες και έχει αυτό το υπέροχο, αυτή την υπέροχη γεύση που έχει μείνει στο τηγάνι. Οπότε θα κάνω, θα προσθέσω λίγο λαδάκι εδώ. Θα προσθέσω περίπου 2 κουταλιές σούπας, θα τις βάλω λαδάκι. Χρειάζομαι, γιατί θα ψήσω όλα μου τα λαχανικά εδώ. Προσθέτω μέσα στο κρεμμύδι, εδώ. Και θα προθέσω μέσα και το σκόρδο. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε σκόρδο, μην βάλετε. Εγώ θα βάλω. Οπότε πάει και το σκόρδο μέσα, εδώ. Και σε περίπτωση που σας αρέσουν τα καυτερά, άμα σας αρέσουν, βάλτε λίγο μπούκοβο. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν τα καυτερά, μην βάλετε μπούκοβο. Εγώ θα βάλω λίγο μπούκοβο εδώ και τα λέω λίγο-λίγο. Γενικά να σας πω ότι συχαίνομαι τα πολύ καυτερά φαγητά, δηλαδή δεν μου αρέσουν. Μ' αρέσει όταν είναι spicy ένα φαγητό, αλλά όταν είναι πολύ spicy, πραγματικά το απεχθάνομαι. Γιατί είτε φας κοτόπουλο, είτε φας γαρίδες, είτε φας μοσχάρι, είτε φας λαχανικά, όλα έχουν την ίδια γεύση. Υπερκαλύπτεται η γεύση από το καυτερό που βάζουμε μέσα μερικές φορές, από τον πλεονασμό μας, δηλαδή θέλουμε να βάλουμε πολύ περισσότερο, που ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε το τι τρώμε. Όταν πάω σε μεξικάνικα ή όλα αυτά τα μαγαζιά που έχουν πολύ καυτερά φαγητά, δεν παίρνω καυτερά. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Τρώω κάτι που η τελική γεύση που θα έχω είναι μόνο καυτερό. Οπότε οτιδήποτε έχουν βάλει μέσα είναι άχρηστο, δεν υπάρχει λόγος για εμένα να υπάρχει. Γιατί στο τέλος το μόνο που υπερισχύει είναι το καυτερό. Οπότε το καυτερό λίγο να το χρησιμοποιείτε έτσι με σύνεση στη ζωή σας. Βάλτε το, αφαιρέσει να είναι spicy, αλλά άμα είναι πάρα πολύ spicy, στο τέλος της ημέρας αυτό που θα πάνε είναι μια βλακεία και μισή. Τώρα που μου πείτε, ο υπόλοιπος κόσμος τρώει πάρα πολύ καυτερά, στην Ινδία το να κάνουν, ναι, αλλά η βάση που χρησιμοποιούν για αυτά τα φαγητά είναι πάρα πολύ απλή. Ρύζι κοτόπουλο, οπότε ουσιαστικά επειδή από μόνο το ρύζι είναι άγευστο, το κοτόπουλο είναι άγευστο, τι βάζω, βάζω πολλά spices για να δώσω μία γεύση στο φαγητό μας. Τώρα κάνω μία γαριδό μακαρονάδα, άμα την κάνω μέσα στο καυτερό, στο τέλος δεν θα καταλαβαίνω γαρίδα, δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Οπότε, κρεμμύδι σκόρδο είναι μέσα, θα προσθέσω μία πρέζα ζάχαρη, εδώ. Τη ζάχαρη τη βάζουμε γιατί οι ντομάτες αυτή τη στιγμή δεν είναι η εποχή τους. Οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο ζάχαρη γιατί όσο καλές ντομάτες και να πάρουμε πάλι δεν θα είναι γλυκές. Το καλοκαίρι δεν βάζουμε ζάχαρη. Οι ντομάτες είναι από μόνες τις γλυκές. Οπότε βάζω τη ζαχαρίτσα και άμα οι ντομάτες σας είναι λίγο άγουρες, άμα σε αυτό το σημείο θα προσθέσετε και μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Εντάξει. Άμα δεν είναι άγουρες, χρησιμοποιείτε τις ντομάτες κανονικά. Ο Χάρης είναι το πολυκοτικό απέναντι. Να χτυπάει, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος. Πάω να κλείσω λίγο το παράθυρο, την μπαλκονόπορτα, γιατί αυτός κάθε πρωί κόβει. Τι κόβει, δεν έχω καταλάβει. Μισό λεπτάκι έρχομαι. Α, τι είμαστε! Και είχα κόψει μία ντομάτα πριν από λίγες μέρες που έκανα το club sandwich, οπότε θα τη χρησιμοποιήσω. Δεν τα πετάω, είναι αμαρτία του Θεού. Και ή θα τις κόψετε ή θα τις χτυπήσετε τις ντομάτες στο μίξερ, που μπορείτε να τις χτυπήσετε στο μίξερ. Απλά να θυμάστε ότι οτιδήποτε χτυπάμε σε κόκκινο στο μίξερ γίνεται ροζ. Ανοίγει το χρώμα του, χάνει το χρώμα του. Οπότε γι' αυτό το λόγο εγώ, ας πούμε, και όταν κάνω ντοματόσουπα, ποτέ μου ποτέ δεν τη χτυπάω στο μίξερ. Τη χτυπάω, ξέρετε πού, τη βάζω στο μήλο για τις πατάτες. Που κάνουμε πουρέ πατάτας, εκεί πέρα το βάζω. Γιατί μένει το χρώμα στην πατάτα, μένει το χρώμα στην ντομάτα, αλλιώς παίρνει. Λοιπόν, κοιτάξτε το πόσο ωραία έχει καραμελό στο κρεμμύδι μου. Το βλέπετε. Άμα δεν καραμελώσουμε το κρεμμύδι, μια τόσο εκλεπτισμένη γεύση της γαρίδας θα χαθεί από το κρεμμύδι και το σκόρδο. Οπότε πολύ σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να καραμελώσετε καλά-καλά τα λαχανικά σας, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Λοιπόν, ψιλοκόβω τις ντομάτες μου εδώ. Ξαναλέω, μπορείτε να τις βάλετε και στο μίξερ. Απλά με τις βάλετε στο μίξερ θα χάσετε το κόκκινο χρώμα που θέλετε να έχει η γαριδομακαρονάδα σας. Βέβαια, αν μου πείτε, άμα βάλω πελτέ θα το κερδίσω. Αν βάλετε πελτέ θα το κερδίσετε, η αλήθεια είναι. Οπότε το αφήνω πάνω σας. Ή το βάζετε στο μίξερ και βάζετε και λίγο πελτέ. Ή απλά τις ψιλοκόβετε και έχετε την αίσθηση ότι έχετε μέσα ντομάτα-ντομάτα. Σε περίπτωση που έχετε κονκασί και δεν έχετε φρέσκες ντομάτες, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αλλά και εκεί πέρα, 100%, σε περίπτωση που βάλουμε ντομάτα κονκασί και δεν βάλουμε φρέσκα ντομάτα, θα βάλουμε και λίγο πελτέ ντομάτα. Στο πιάσαμε, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, ψιλοκόβω τις ντομάτες μου εδώ.
Όσο περισσότερο ψιλοκόψω τώρα, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο γρήγορα θα γίνει το φαγητό μου. Δεν έχει τόλμα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σβήσουμε το κρεμμύδι μας με το σκόρδο. Στη συνταγή σας έχω γράψει ούζο, γιατί το ούζο είναι κατεξοχήν, είναι ένα ελληνικό αλκοόλ. Το χρησιμοποιούμε και μας αρέσει να ουζίζει στο τέλος η μακαρονάδα μας. Άμα δεν έχετε ούζο, μπορείτε να βάλετε σαμπούκα. Άμα δεν έχετε σαμπούκα, μπορείτε να βάλετε μπακάρντι. Άμα δεν έχετε μπακάρντι, μπορείτε να βάλετε ένα ωραίο κονιάκ. Άμα δεν έχετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε σας περισσεύει. Και βότκα, και ουίσκι, και τζιν. Εντάξει, μην βάλετε κανένα Χέντριξ ή καμία Μπελβεντέρε, γιατί θα βγει πανάκριβη συνταγή. Αλλά άμα μόνο αυτά έχετε, βάλετε αυτά. Λοιπόν, εγώ θα ρίξω μέσα. Με σποτή έριξα. Αντί για ούτω. Έριξα σαμπούκα. Ω Παναγία μου. Θα βγει ένα φαγητό αυτό, άστα να κάνει. Τέλειο, καταπληκτικό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνω μέσα και την ντομάτα μου. Έπεσε λίγο ντομάτα έξω, εδώ. Ανακατεύω. Ντομάτα, κρεμμύδι, αλκοόλ, εδώ. Εντάξει. Α, σε περίπτωση που δεν έχετε πελτέ, να σας πω. Μπορείτε να βάλετε λίγο κέτσαπ ή λίγο μπάρμπεκι, εντάξει. Καλά μπάρμπεκι μην βάλετε, γιατί θα, πώς το λένε, θα κάνει καπνιστή την σάλτσα σας. Οπότε μπορείτε να βάλετε. Οπότε μπορείτε να βάλετε λίγο κέτσαπ για να βοηθήσει λίγο και στο χρώμα και σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, ήρθε η ώρα για το ζωμό μας. Κανονικά θα σούρωνα κατευθείαν έτσι όπως είναι εκεί μέσα, αλλά επειδή θέλω να σας δείξω το χρώμα, θα λερώσω άλλο ένα σκεύος για να κλαίνω, Παναγία μου, για να σας δείξω ακριβώς το τι κάναμε. Λοιπόν, πού είναι το σουρωτήρι μου? Where is my suro? Σουρωτήρι, να το. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και ένα μπολ. Έτσι θα φανεί πεντακάθαρα το τι ακριβώς κάναμε στο ζωμό. Θυμάστε, ρίξαμε νεράκι και τις γαρίδες. Κοιτάξτε εδώ πώς έγινε το χρώμα του ζωμού. Ξαναλέω, δεν παραβράζουμε τις γαρίδες μέσα στο ζωμό, γιατί άμα τις παραβράσουμε βγάζει αμμονία, χαλάει γεύση από το φαγητό μας. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ το ζωμί. Αυτό το χρώμα το έχει πάρει καθαρά από τις γαρίδες. Οι γαρίδες έχουν κάνει όλη τη δουλειά. Αυτό αυτή τη στιγμή μυρίζει τόσο έντονα γαρίδα που δεν θα το πιστεύετε. Μόλις σε 10 λεπτά. Οπότε τι κάνω. Πάω πίσω εδώ. Να έρθουμε εδώ. Τέλεια. Η ντομάτα μου βράζει. Μαζί με το κρεμμύδι. Έβαλα και την κέτσαπ μέσα. Η πελτέ. Ρίχνω μέσα και το ζωμό. Εδώ. Και τώρα τα ζυμαρικά θα πάνε εδώ μέσα. Γιατί τα ζυμαρικά θέλω να βράσουν μέσα στο ζουμί που ετοιμάσαμε για να τραβήξουν μέσα όλη τη γέμιση. Όλη τη γεύση. Οπότε, εκεί πέρα που κάθε φορά τρώγατε γαριδομακαρονάδες με γαρίδες από πάνω και μια σάτσα ντομάτας που τα ζυμαρικά δεν είχαν καθόλου γεύση, σήμερα τα ζυμαρικά θα έχουν πραγματική γεύση γαρίδας. Οπότε, όπως σας είπα, η συσκευασία είναι για δύο. Θέλω 250 γραμμάρια ζυμαρικά. Εγώ βάζω λιγκουίνι σε αυτή τη συνταγή. Εντάξει, οπότε βάζω τη μισή συσκευασία, εδώ. Και τώρα αυτό νομίζω πως δεν το έχετε ξαναδεί, να βράζει κάποιος ζυμαρικά μέσα σε ένα τηγάνι. Το δείξαμε βέβαια στην κάτσιο πέπα όταν είχαμε κάνει. Αλλά ουσιαστικά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να πάρουμε γεύση στα ζυμαρικά. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα αυτό που σας φαίνεται εδώ πέρα, σας φαίνεται λίγο παράξενο, σωστά? Λοιπόν, διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες χρήσης λένε ότι τα ζυμαρικά μου θέλουν περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. 10 με 12. Οπότε τώρα, επειδή δεν έχω έτοιμο στάδιο, πρέπει να περιμένουμε να γίνουν τα ζυμαρικά. Αλλά δεν με πειράζει, γιατί θέλω να περιμένουμε να γίνουν τα ζυμαρικά, για να δείτε κι εσείς ότι πραγματικά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, πόση ώρα κάναμε. Ως τώρα, κάναμε 10 λεπτά, 15. Σε 10 λεπτά από τώρα το φαγητό μας ήταν έτοιμο. Και άμα δεν χρονοτριβούσα να λέω τόση ώρα. Παπάδες, αυτά που πρέπει να λέω, θα έχει γίνει το φαγητό πολύ πιο γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ μέσα είναι συμπυκνωμένη όλη η γεύση από τις γαρίδες. Δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ, δηλαδή εδώ που βλέπετε, είναι σχετικά υπερεκτιμημένο. Δηλαδή όταν αγοράζουμε γαρίδες, όλοι θεωρούμε ότι πληρώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι, που αυτό δεν έχει γεύση. Έχει αλλάξει τη γεύση. Αλλά η πραγματική γεύση βρίσκεται το υπόλοιπο κομμάτι της γαρίδας που τελικά τόσο εύκολα πετάμε στα σκουπίδια. Επειδή κάποιες συνταγές με
γαρίδες, σπαγκέτι γαρίδας, γαριδομακαρονάδες, παίρνουν και βράζουν τις γαρίδες μαζί με το κέλυφος μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Αυτό που πετυχαίνουμε να κάνουμε αυτό είναι πραγματικά να παραβράσουμε τις γαρίδες. Οπότε υπάρχει και γίνει η φιλοσοφία ότι βράζω τις γαρίδες μέσα στο ζωμό και σερβίρω με τις γαρίδες ολόκληρες. Απλά είναι πολύ σπαστικό ενώ τρώσεις μακαρονάδα να χρειάζεται να καθαρίσεις τη γαρίδα. Είναι χαζό. Γιατί όταν έχεις απέναντι την κοπελιά, θες απλά να τη βλέπεις στα μάτια. Δεν θέλεις να τη βλέπεις να παλεύει με τη γαρίδα και να γίνεται χάλια και να, να γεμίζει ντομάτες από εδώ και από εκεί και μετά να λες Παναγία μου ποιος την ακουμπάει μετά αυτήν. Οπότε, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τη συνταγή πιο εύκολη, μπορείτε να μην κάνετε το ζωμό έτσι όπως σας έδειξα εγώ και 5 λεπτά πριν να είναι έτοιμο το φαγητό σας, αφού ρίξετε το νερό και όλα τα υπόλοιπα κανονικά νεράκι τα ρίξετε, ρίχνετε και τις γαρίδες μέσα να κάνουν ένα μπλουμ, αλλά δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα, σας το λέω. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τι έχει μείνει να γίνει? Τίποτα, έχει μείνει να βράσουν τα ζυμαρικά μας και να σερβίρουμε. Δηλαδή, η συνταγή είναι πραγματικά αστεία. Εν τω μεταξύ, έχουν πουλήσει όλοι ότι η γαριδομακαρονάδα θέλει τέχνη. Δεν θέλει τέχνη. Θέλει να ξέρεις ακριβώς τι κάνεις. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση, κύριε Άκη, σε ένα μαγαζί να κάνουν αυτή τη διαδικασία? Υπάρχει. Υπάρχει γιατί. Εγώ αυτό που θα έκανα, άμα ήμουν μαγαζάτορας και είχα γαριδομακαρονάδα, θα ήταν το εξής. Θα καθάριζα όλες μου τις γαρίδες. Θα έκανα ένα σούπερ ζωμό, θα τον άφηνα στην άκρη. Τα καθάριζα και τις γαρίδες, θα τις άφηνα στο ψυγείο και με το που ερχόταν παραγγελία θα βάζα κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, θα άσβηνα με το ζωμό μου, θα έρχνα τα ζυμαρικά μέσα και το ζωμό που έχω ετοιμάσει. Οπότε ουσιαστικά από τη στιγμή που μου ερχόταν η παραγγελία θα μου έπαιρνε 12 λεπτά για να σερβίρω. Εντάξει, δεν θα ετοιμάζα εκείνη την ώρα του ζωμού και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε όντως ένα μαγαζί θα μπορούσε, το λέω για αυτούς που έχουν μαγαζιά, να σερβίρει φρέσκια γαριδομακαρονάδα, αρκεί να κάνετε έναν ωραίο ζωμό από πριν και να τον έχετε και να βράζετε τα ζυμαρικά μέσα στο ζωμό. Είναι πολύ σημαντικό τα ζυμαρικά μας να βράζουν μέσα στο ζωμό. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ξέρω ότι κανονικά δεν σου έχω συνηθίσει να έχουμε κενό χρόνο, αλλά κοιτάξτε εδώ. Τα ζυμαρικά άρχισαν να βράζουν, άρχισαν να μαλακώνουν. Οπότε, καθώς ανακατεύω, μαλακώνει η ντομάτα, μαλακώνουν τα ζυμαρικά και τι μαγικό γίνεται. Τα ζυμαρικά βγάζουν όλο το άμυλο που έχουν μέσα στη σάλτσα μας και πίζει η σάλτσα μας. Γι' αυτό σας είπα ότι στη συνταγή δεν έχω βάλει πελτέ ντομάτας. Γιατί σε αυτή τη συνταγή δεν χρειάζεται πελτέ για να δέσουμε τη σάλτσα. Ήδη είναι σαν να βάλατε μέσα corn flour στη σάλτσα σας και να έχει αρχίσει να δένει η σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι. Είναι φανταστικό. Τώρα, η συνταγή εννοείται μπορεί να γίνει νηστίσιμη. Στο τέλος προσθέτω λίγο βούτυρο μέσα για να δέσω τη σάλτσα ακόμη περισσότερο και να την δώσω μια πιο έτσι χυλωμένη υφή. Σε περίπτωση που νηστεύετε μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη, ένα, και άμα δεν θέλετε να βάλετε μαργαρίνη, απλά θα προσθέσουμε αρκετό ελαιόλαδο στο τέλος. Δηλαδή η ίδια συνταγή είναι και νηστίσιμη, είναι της περίοδου. Άμα θέλουμε να το τεντώσουμε σε μη νηστεία και να το κάνουμε έτσι πιο power, βάζουμε στο τέλος βουτυράκι, δένουμε και εννοείται μετά δεν λυπόμαστε την παρμεζάνα ή οποιοδήποτε τυρί θέλουμε να ρίξουμε από πάνω. Ουσιαστικά σε 3-4 λεπτά και τα ζυμαρικά μου θα είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ, ήδη σώθηκε το νεράκι εδώ. Το σημείο που καταλαβαίνουμε ότι η μακαρονάδα μας είναι έτοιμη είναι το νεράκι. Όταν σωθεί, ξέρουμε ότι η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Γιατί είναι στον αυτόματο πιλότο. Κατευθείαν έτσι όπως θα γίνει στο τηγάνι, κατευθείαν και έτσι θα σερβίρουμε. Πάμε τώρα, όσο ώρα γίνονται αυτά, να ψιλοκόψουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας. Εγώ έχω βάλει φρέσκο κρεμμυδάκι. Ξαναλέω ότι άμα κάνετε τη συνταγή για μία κοπέλα, δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα να τα ρίξετε στο τέλος, το φρέσκο κρεμμυδάκι, γιατί δεν θα το φάει. Θα σας πει ότι εγώ δεν τρώω κρεμμύδι. Αλλά άμα το κάνετε για την παρέα σας ή άμα το κάνετε σπίτι σας ή άμα την έχετε ήδη την κοπέλα και φάτε και δύο κρεμμύδι, δεν πειράζει. Άμα δεν την έχετε την κοπέλα, εντάξει. Μην το παρακάνετε στο κρεμμύδι. Λοιπόν, θα κόψω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και θέλω να σας δείξω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε εδώ. Κόβω μόνο το πράσινο σημείο, γιατί θέλω να είναι φρέσκο. Κανονικά βάζουμε chives, αλλά επειδή chives δεν μπορείτε να βρείτε, θα σας πω ότι το chive με το φρέσκο κρεμμυδάκι είναι πανομοιότυπα, είναι παρόμοια γεύση. Απλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει το φρέσκο κρεμμυδάκι να το κόψουμε τόσο λεπτό. Άμα πάρω το φρέσκο κρεμμυδάκι και το κόψω κουμούτσα, μεγάλα κομμάτια, στο τέλος θα έχει μια κακή γεύση, θα έχει γεύση κρεμμυδιού, οπότε είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τόσο λεπτό κομμένο, όταν το ρίξω στο ζεστό μου φαγητό, ουσιαστικά φεύγει η κρεμμυδίλα και μένει κάτι πάρα πολύ υπέροχο. Λοιπόν, έχω και λίγο βασιλικό εδώ. Θα κρατήσω μια ωραία εδώ πέρα φουντίτσα για να σερβίρω στο τέλος. Τέλεια. Το υπόλοιπο θα το ψιλοκόψω και να θυμάστε πάντα στο βασιλικό δεν χρησιμοποιούμε τα κουτσάνια γιατί τα κουτσάνια πικρίζουν. Βάζουμε τα φιλαράκια
Τα κοτσάνια δεν τα χρησιμοποιούμε. Το μόνο κομμάτι στο βασιλικό που είναι κακό και μπορεί να χαλάσει τη συνταγή μας είναι τα κοτσάνια. Πικρίζουν πραγματικά τη συνταγή. Ακόμα και πες το άμα κάνετε, τα κοτσάνια γενικά τα αφαιρούμε. Οπότε, ξυλοκόβω εδώ πέρα το βασιλικό μου. Και τώρα, σε ολόκληρη τη συνταγή βάλαμε μόνο έναν κύβο λαχανικών ή κύβο κοτόπουλο, ό,τι θέλετε. Το αλάτι που έχουμε βάλει σχετικά είναι λίγο μέσα, δεν έχουμε βάλει πάρα πολύ. Απλά υπολογίζουμε ότι και η γαρίδα καθώς την βράσαμε, τα κελίφια θα βγάλει λίγο αλάτι και η γαρίδα καθώς την ψήσαμε θα βγάλει και αυτή λίγο αλάτι. Πάντα δοκιμάζουμε, σε αυτό το σημείο να δούμε αν η σάλτσα μας έχει αρκετό λάδι ή δεν έχει. Και σε περίπτωση που δεν έχει, αλάτι, συγγνώμη, όχι λάδι. Και σε περίπτωση που δεν έχει, προσθέτουμε λίγο ακόμα αλατάκι και πιπεράκι. Το πιπέρι είναι κάτι που γενικά δεν λυπόμαστε, βάζουμε αρκετό. Να σας πω ότι σε 2 λεπτάκια από τώρα θα τρώμε φαγητό. Θέλω να σας δείξω ότι πράγματι το φαγητό μας έχει δέσει. Θα ρίξω λίγο πιπέρι από τώρα γιατί μου αρέσει. Να παίρνει πιπέρι και θα ρίξω κι άλλο πιπέρι στο τέλος φρέσκο. Κοιτάξτε εδώ. Σας φαίνονταν λίγο παράξενο και λέγατε πώς γίνεται τα ζυμαρικά να γίνουν σε ένα τηγάνι. Κοιτάξτε. Ήδη η σάλτσα μου έχει σωθεί. Το βλέπετε. Το μόνο που περιμένω αυτή τη στιγμή είναι να βράσουμε τα ζυμαρικά μου. Είναι φανταστικό το πώς μπορείτε να κάνετε μια τέτοια συνταγή τόσο ιδιαίτερη και τόσο φανταστική. Πραγματικά με το τίποτα. Με το τίποτα. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει και αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η φιλοσοφία όλης της συνταγής, ουσιαστικά τι κάνω, παίρνω τις τεχνικές της επαγγελματικής κουζίνας και τις φέρνω στην ερασιτεχνική. Δηλαδή κανονικά εγώ άμα έκανα μια σπαγκέτι, θα έκανα μια μπισκ, μια γαριδομακαρονάδα και θα σερβίρα το όλο πράγμα. Επειδή εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μπισκ, τι λέω, θα κάνουμε ένα ζωμό γρήγορο, θα βράσουμε μέσα τις γαρίδες, θα βάλουμε τα πάντα όλα, one pan, να διευκολύνω με ένα τηγάνι την όλη ζωή σας, να μην κάνετε τα πράγματα δύσκολα. Και ουσιαστικά προσπαθώ πάντα με πάντα συνταγές μου να είναι συνταγές που μπορείτε να ακολουθήσετε και να έχετε αποτελέσματα τις περισσότερες φορές και καλύτερα από εστιατόρια που πάτε να φάτε. Οπότε, άμα δοκιμάσετε τη μακαρονάδα όπως σας δείχνω ακριβώς, για πρώτη φορά θα φάτε ζυμαρικό και το ζυμαρικό θα έχει γεύση γαρίδας. Δηλαδή θα είναι η πιο πλούσια γαριδομακαρονάδα που έχετε φάει. Λοιπόν, συνεχίζω το ανακάτεμα, όπως σας είπα σε 2 λεπτάκια τρώμε. Θέλω λίγο ακόμα να σωθεί το νεράκι. Κοιτάξτε εδώ, έχει λίγο νεράκι. Οπότε ελάχιστα περιμένουμε ακόμα και γενικά ανακατεύουμε, αλλά από το 6ο, 7ο, 8ο λεπτό και μετά δεν είναι πολύ ανακατεύουμε γιατί θα σπάσουν τα ζυμαρικά μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να σπάσουν τα ζυμαρικά, θέλουμε να γίνουν τέλεια. Η σάλτσα μου έχει χυλώσει, οπότε σε 1-2 λεπτάκια βγάζουμε και σερβίρουμε. Έχω ψιλοκομμένα μου και τα μυρωδικά μου. Έχω και τις γαρίδες μου εδώ. Οπότε θα σερβίρω κατευθείαν. Τώρα, όση ώρα κάνετε εσείς εδώ, μόνο ο Διονύσης λέει λείπει, θα γέμιζε το χρόνο αυτό. Εντάξει, δεν το γεμίζει, γιατί κάνουμε κάτι και περνάμε στην επόμενη σκηνή. Γεια σου, Άκη Βούλα Σόλης. Γεια σου, Βάη Αθανασοπούλου που συνεχίζει να γράφεις. Τώρα μιλάω στο Facebook, να μιλήσω εγώ λίγο και στο Instagram. Όχ, Παναγία μου, λέει Αμαλία Κρίκου. Παναγία μου, Παναγία μου. Αν δεν παίζει λέξη από πίσω, μου χάνεται μισή νοστιμιά. Πώς το ξέρει, τι δεν κατάλαβα. Αν δεν παίζει λέξη από πίσω, δεν κατάλαβα. Ακόμα και από τη δουλειά σε βλέπουμε, μας έγινες καθημερινή συνήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω βάλει μια κοκκινίλα εδώ στη μύτη. Δεν ξέρω τι είναι. Λέτε ένα σπυράκι, να βάλω σπυράκι τεράστιο εδώ πέρα. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Δεν θα κάνω live να μου βάλω σπυράκι το βράδυ, σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, τέλεια φαίνεται, θα τη φτιάξω σίγουρα, λέει η Τούλα Ραπτάκη. Υπέροχη συνταγή στο Instagram. Γεια σου, Άκη Νικήτα Χρυσοχώς. Α! Κατευθείαν να κάνω την κλήρωση τώρα, ώστε να κερδίσει το χρόνο του ενός λεπτού και να μην χάνουμε μετά. Λοιπόν, όπως σας είπα, πρέπει να οργανώσετε στο σπίτι σας τα μαχαίρια σας. Πάρτε μία θήκη από το e-shop μας, γιατί όντως, αν βάζετε τα μαχαίρια σας σε μία θήκη, ποτέ μα ποτέ δεν θα χαλάνε και ποτέ δεν θα κοβώσετε. Λοιπόν, το μαχαίρι που θα κληρώσω σήμερα είναι ένα μαχαίρι σολτόκου μαύρο, αυτό, Άκης Πετρετζικής. Οπότε, με το που τελειώσω τη συνταγή θα γίνει ένα post στο Instagram που από εκεί κάτω θα γράψετε ενιαία τη λέξη akisishop.com και στο Facebook κάτω από το live θα γράψετε akisishop.com. Μην φύγετε από το live γιατί αυτά τους αλλιώς γίνονται κληρώσεις μετά. Λοιπόν, το φαγητό μου θεωρητικά πρέπει να είναι έτοιμο. Σε παρακαλώ, να είσαι έτοιμο. Δεν ξέρω πόση ώρα περάσανε από τότε που έριξε τα ζυμαρικά μου, δεν ξέρω αν με κρατάει κανείς χρόνο. Αλλά λογικά, να το. Είναι έτοιμο. Εντάξτε. Η σάλτσα που έχει μείνει είναι ελάχιστη, είναι ακριβώς όσο η σάλτσα θέλουμε να έχει. Οπότε, τελευταίο πράγμα που κάνουμε είναι τι. Ρίχνουμε μέσα τις γαρίδες, εδώ. Καθώς είναι έτοιμο το φαγητό μας, ρίχνουμε τις γαρίδες. Γιατί έχει και αυτό το υπέροχο ζουμάκι. Σβήνουμε τη φωτιά μας. Ανακατεύουμε.
Και τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μαργαρίνη βουτυράκι, μπορείτε, θα βοηθήσει πάρα πολύ στη σύσταση. Σε περίπτωση που νηστεύετε, αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο φρέσκο λαδάκι στο τέλος. Θέλω 2 με 3 κουταλιές σούπας λαδάκι. Το λαδάκι βοηθάει πάρα πολύ στη γεύση. Είμαστε στην Ελλάδα, ένα τέτοιο φαγητό που δεν έχει γεύση, ντομάτα, ελαιόλαδο και βασιλικό είναι πάντα μισό. Και κοιτάξτε εδώ, μα κοιτάξτε. Βλέπετε η σάλτσα πως έχει γίνει. Έχει δέσει. Δεν έχετε ξαναφάει ζυμαρικό με τέτοια σάλτσα. Τα ζυμαρικά που τρώγατε ως τώρα στη γαρδομακαρονάδα ήταν άγευστα και είχαν ουσιαστικά λίγο σάλτσα ντομάτας από πάνω. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε. Έχω εδώ πέρα ένα πιατάκι. Εδώ είμαστε. Θα προσθέσω μέσα στο τέλος φρέσκο κρεμμυδάκι και βασιλικό. Καλά, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έδειξα αυτή τη συνταγή ότι σε live χρόνο γίνεται τόσο. Και τόσο, δηλαδή το έκανα και εγώ πάρα πολύ άνετα. Δεν ζωήθηκα. Εκτός του γεγονός ότι έχω εδώ πέρα μια κατσαρόλα με άπλυτα. Λοιπόν, ανακατεύουμε το βασιλικό πάντα στο τέλος, εδώ. Γιατί άμα το βάλουμε από την αρχή το βασιλικό είναι σαν να μην το βάζουμε. Χάνει όλη του τη γεύση. Εδώ. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε. Μόνο κοιτάξτε. Βλέπετε η σάλτσα. Πόσο χυλωμένη και πόση τέλεια είναι. Δηλαδή, μιλάμε για ζυμαρικά που έχουν υπερσυμπυκνωμένη γεύση γαρίδας. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοια γαριδομακαρονάδα ποτέ σας. Λοιπόν, το κλασικό κόλπο. Παίρνω μία κουτάλα. Παίρνω μία τσιμπίδα. Βάζω μία δόση εδώ. Για να φαίνεται ωραίο. Ξανακάνω ακριβώς το ίδιο εδώ. Με άλλη μία δόση. Πω Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε εδώ. Άλλη μία δόση ακριβώς από πάνω. Αφήνω να πέσουν για να μην βάζω ακατάστατα τα ζυμαρικά μου. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραία που στείνονται. Επαγγελματικά. Και έτσι όπως είναι, θα ρίξω και λίγες γαριδούλες από πάνω να υπάρχουν. Ωλαλα. Καλά, όλες οι γαριδές πήγαν από πίσω, δεν φαίνεται καμία. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Να βάλω άλλη μία και όπως σας είπα, οι γαρίδες τώρα φαίνονται πολλές γιατί είναι κομμένες στη μέση. Και φαίνεται σαν να έχω βάλει 2, 4, 6 γαρίδες. Κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται σαν να έχω βάλει 6 γαρίδες. Φαίνεται σαν να έχει πάρα πολύ γαρίδα. Αλλά ουσιαστικά είναι 3 γαρίδες κομμένες στη μέση. Τρομερό κόλπο. Θα βάλω το φιλαράκι που είχα κρατήσει εδώ από πάνω. Ανοίγω. Θα ρίξω λίγο φρέσκο πιπέρι. Φρέσκο πιπέρι. Ξαναλέω ότι άμα δεν νηστεύετε, ρίχνετε τυριά, ρίχνετε ό,τι θέλετε. Άμα νηστεύουμε, το μόνο που θα ρίξουμε να πάμε είναι λίγο λαδάκι. Εδώ. Μην ξεχάσετε το λαδάκι στο τέλος είναι απαραίτητο. Δεν είναι προαιρετικό, δεν το βάζω γιατί πρέπει να το βάλω. Είναι απαραίτητο. Και πάμε μέσα να δοκιμάσουμε. Εδώ είμαστε. Ποιος τρώει με κουτάλι και με πιρούνι τα ζυμαρικά του. Εγώ δεν τα τρώω, τα τρώω μόνο με πιρούνι. Που Παναγία μου, έκανα zoom στο σπυράκι. Στην κοκκινίλα. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας. Τα ζυμαρικά έχουν βράσει, είναι τέλεια, είναι al dente. 750 γραμμάρια νεράκι όπως σας είπα, βράστε το. Είναι ακριβώς για να βράσει η μισή συσκευασία ζυμαρικών. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ πώς κολλάει. Βλέπετε που τα παίρνω το ένα από το άλλο και κολλάνε. Γιατί έχει βγάλει όλη αυτή την υπέροχη κόλλα το ζυμαρικό και έχει γεμίσει, έχει βράσει μέσα στη σάλτσα από τη γαρίδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι γαρίδες δεν σταθήκαν, είναι τέλειες, έχουμε δάγκωμα. Χαίρομαι γιατί όποιος ακολουθεί αυτή τη συνταγή και παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε όλη κοινοποίηση, είστε 9.600 στο Facebook, κάντε μια κοινοποίηση. Όποιος δοκιμάσει τη γαριδομακαρονάδα έτσι, ποιος είναι ο σκοπός μου και τι θα ήθελα πραγματικά να πετύχω. Επειδή έχει μια εικόνα για το πώς πρέπει να είναι πραγματικά η γαριδομακαρονάδα σε περίπτωση που πάει σε ένα μαγαζί και πάρει μια γαριδομακαρονάδα που δεν είναι αντίστοιχη, είναι πολύ κατώτερη, θα ξέρει ότι τα λεφτά που δίνει σε αυτό το μαγαζί δεν αξίζουν. Και τι θα κάνει, θα πιέσει την επιχείρηση να γίνει καλύτερη. Σκοπός μας είναι να τρώμε καλύτερα όλοι και για να τρώμε καλύτερα πρέπει να έχουμε μέτρο σύγκρισης. Φτιάξτε αυτή τη γαριδομακαρονάδα, δεν θα έχετε φάει κάτι πιο ωραίο και ελπίζω να μας βλέπουν και εστιατόρες να φτιάχνουν και αυτή τη μακαρονάδα τους κάπως έτσι. Και στο τέλος θα με ευχαριστήσετε πάρα πολύ γιατί θα δω άπειρα αυτή τη στιγμή repost τη συνταγή. Κοιτάξτε εδώ, τη βλέπετε τη σάλτσα. Τη βλέπετε. Η σάλτσα έχει κολλήσει πάνω στα ζυμαρικά και τα ζυμαρικά είναι σαν να τρώω, κάθε μπουκιά σαν να τρώω είναι μία γαριδούλα. Έχει τόσο πολύ γεύση. Σαν να τρώω γαρίδα. Γαρίδα.
Γαρίδα. Πόπο γαρίδα. Ακόμα περισσότερο γαρίδα. Λοιπόν, χαμός. Το βράδυ θα φτιάξουμε cheesecake. Όχι την αισθήση μου. Φιλάκια πολλά και ραντεβού το βράδυ. Τερματισμός. Τερματισμός. Τερματισμός.